Γεια σας. Θεά μας, πείτε την άποψή σας για την κατρακύλα του ΑΠΟΕΛ. Ποιος φταίει, ποδοσφαιριστές, διοίκηση? Η άποψή μου ότι δεν είναι ένας συγκεκριμένος που φταίει. Νομίζω φταίει το σύνολο και διοίκηση και τεχνική ηγεσία και παίχτες. Παρόλο που πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή είναι να ανακάμψει η ομάδα. Ίσως έγινε κάποιος κακός προγραμματισμός. Μεταγραφές μπορώ να πω ότι είναι καλές. Ίσως πολλοί παίχτες τις ίδιες θέσεις. Δεν έγινε και τόσο πολύ καλός σωστός προγραμματισμός. Βασικά η προσέγγιση των παιχνιδιών του προαθλήματος νομίζω λαθασμένη. Κατά την άποψή μου ότι μετά την κλήρωση του Champions League νομίζω ότι εδώ κάναμε πολύ βαρύτητα στα παιχνίδια του Champions League και λιγότερο στο προάθλημα, που πιστεύω εγώ μπορούσε, έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή σε έναν όμιλο με μεγαθύρια θα μπορούσε να γίνεται το rotation, για την άποψή μου, στην Ευρώπη και όχι στο προάθλημα. Δηλαδή έπρεπε να δούμε παραπάνω βαρύτητα στο προάθλημα και στην Ευρώπη είναι ό,τι κάνουμε εν κέρδος. Πιστεύεις ότι είναι ένα κακό φεγγάρι αυτό που περνάει ο ΑΠΟΕΛ και θα ξεπεράσει? Πιστεύω να ξεπεράσει, ναι. Και εντάξει, παίζουν ρόλο και πολλοί τραυματισμοί, ταυτόχρονοι τραυματισμοί. Σε κάποια στιγμή που, που θα υπάρχουν τόσοι πολλοί τραυματισμοί, νομίζω η ομάδα είναι να κάμψει και στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να πω ότι στην Ευρώπη είναι καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα στην Ευρώπη. Ίσως θέμα νοοτροπίας, το οποίο πιστεύω ότι να αλλάξει σύντομα. Πάνω σε αυτό, θέλει να μας κάνει μια πρόβλεψη για το αύριο παιχνίδι με την Dortmund στη Γερμανία? Πολλά δύσκολο παιχνίδι. Παρόλο που θέλω να έχουμε κάποιον κέρδος, αλλά θεωρώ το πολλά δύσκολο. Ίσως μια καλή εμφάνιση να μας δω και εκεί το σπρόξιμο για το προάθλημα. Αλλά σαν αποτέλεσμα θεωρώ το πολύ δύσκολο να πιάμε κάποιο αποτέλεσμα, παρόλο που το εύχομαι. Θέλει να μας πεις τι φταίει στο ΑΠΟΕ για την κατρακύλα του τις τελευταίες αγωνιστικές? Φταίει η διοίκηση, φταίνε οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής? Πιστεύω ότι είναι έναν μπάχαλο λάκι μέσα εκεί. Ο προγραμμός που γίνηκε φέτος ήταν ότι χειρότερα μπορούσαν να κάνουμε. Η επιλογή προπονητή, η πρώτη του κύριου Μπέινε, του κύριου Τόνι, ήταν η χειρότερα μπορούσαν να κάνει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Και παρόλα τα πρωταθλήματα που πιάσαν τη διοίκηση τόσων καιρών, πιστεύω ότι ή να φύρει ένα κονταμικές στον πράγμα ή έναν καλό να πάρει τη θητεία από μόνη της. Εντάξει, τώρα πλέον εμπιστοσύνη στον Τόνι, καλό προγραμματισμό το Γενάρη και ελπίζουμε να φέρουν τα μήκια τους, η παρέτηση είναι η καλύτερη εκδοχή που να κάνουμε. Πιστεύεις ότι είναι ένα κακό φεγγάρι από τις τελευταίες αγωνιστικές και παρουσιάζεται στο γήπεδο? Δεν ξέρω τι φταίει. Πιστεύω ότι γενικά σε ένα θέμα η διοίκηση με τον προπονητή, με προπονητισμούς παίχτες, γενικά υπάρχει μια ασυνεννοησία να δούμε μεταξύ τους και δεν μπορεί να επιβληθεί ο προπονητής στους παίχτες ή η διοίκηση στους παίχτες τους ίδιους. Άρα είτε πρόστιμα στους παίχτες να φέρουν τα μύγια τους, είτε πρόστιμα στη διοίκηση είναι ίδια. Και με αφορμή το παιχνίδι αύριο με την Dortmund, θέλει να μας πεις μια πρόβλεψη, ένα σκορ, κάτι? Εμείς πιστέψαμε. Αυτά. Τι πιστεύεις ότι φταίει στον ΑΠΟΕΛ για την κατρακύλα του τις τελευταίες αγωνιστικές, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές ή η διοίκηση? Πιστεύω έκανα λάθος προγραμματισμό από την αρχή. Με τον προηγούμενο προπονητή έκανα λάθος μεταγραφές. Κατά εμένα η μόνη μεταγραφή σωστή ήταν ο Ποτέκιος Αλάι. Αυτά. Πιστεύεις ότι είναι ένα κακό φεγγάρι που περνάει από ΑΠΟΕΛ, θα βρει τα πόδια του ξανά έντος στον επόμενο αγωνιστικό? Φέτος είναι δύσκολο για το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα το παλέψει να πάει για δεύτερη με τρίτη θέση. Αύριο παίζει ένα σημαντικό αγώνα με την Dortmund. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει στη Γερμανία? Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει να το παλέψει, επειδή θα πάει χάρια στο πρωτάθλημα, μπορεί να φυλάξει δυνάμεις, αλλά πιστεύω θα είναι ένα σκορ με 3-4-0 υπέρ της Dortmund. Τι πιστεύεις ότι φταίει στον ΑΠΟΕΛ για την κατρακύλα του τελευταίου αγώνα?
ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές ή η διοίκηση. Πιστεύω ότι φταίει ο προγραμματισμός επειδή δουλεύουν σωστά. Κάποιοι παίχτες είναι πάρα πολλά κουρασμένοι. Αλλά πιστεύω πως ο προπονητής έχει κάποια λάθη σε κάποιους παίχτες. Αλλά πιστεύω ότι μετά θα αρκέψει να βελτιώνει το ΑΠΟΕΛ. Πιστεύεις ότι περνάει έναν κακό φεγγάρι δηλαδή ο ΑΠΟΕΛ? Ναι, συνεχίσει έτσι όμως δεν θα πάει καθόλου καλά. Αύριο παίζει ένα σημαντικό αγώνα με την Ντόρτμουντ. Θέλει να μας πεις την πρόβλεψη σου για το παιχνίδι αύριο? Πιστεύω θα χάσει τα από ελαβριό. Επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα το παλέψει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Να μας πει τι φταίει στον Απολιέ η κατρακύλα τις τελευταίες αγωνιστικές, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής. Βασικά εγώ πιστεύω εν ήφτε με ο προπονητής, με η διοίκηση. Το θέμα είναι ότι το Απόλλε μια ομάδα η οποία παίζει πολύ περισσότερα παιχνίδια από άλλες ομάδες. Θεωρώ είναι φυσικό να υπάρχει κάποια κατρακύλα. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να υπάρχει και κάποια άνοδος που θα το δούμε στη συνέχεια. Αν δεν υπάρξει άνοδος, δηλαδή τις επόμενες αγωνιστικές, σημαίνει ότι υπάρχει πράγματι κάποιο πρόβλημα. Πιστεύεις ότι περνάει ένα φεγγάρι από αυτή τη στιγμή και παρουσιάζεται έτσι στον αγωνιστικό χώρο? Θεωρώ ναι, και λόγω των τραυματισμών, λόγω την πίεση που υπάρχει στους παίχτες. Εφάνηκε η πίεση με τους τραυματισμούς που έχουν, έχουμε 8 τραυματίες τώρα. Είναι μια κούραση η οποία ευγήκε. Με αφορμή το παιχνίδι με την Dortmund, θέλει να μας κάνει την πρόβλεψή σου? Η πρόβλεψη η Dortmund είναι να δώσει όλα στα χαρτιά, να δέρει το ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Θεωρώ ότι δύσκολα θα έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τι φταίει στον ΑΠΟΕΛ τον τελευταίο καιρό για την κατρακύλα, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, ο προγραμματισμός? Εγώ πιστεύω ότι στον ΑΠΟΕΛ τώρα φταίει η Ευρώπη. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να μπαλασάρει τη ευρωπαϊκή πορεία με το πρωτάθλημα της Κύπρου, λόγω ψυχολογίας ποδοσφαιριστών. Αλλά ακόμα νομίζω ότι έγιναν και λάθος μεταγραφές, δεν έγινε σωστό προγραμματισμός. Αλλά όπως σας είπα, παραπάνω πιστεύω φταίει πιστεύω η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην Ευρώπη και στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι περνάει ένα κακό φεγγάρι από ελ και θα βρει ξανά πόδια του? Όλες οι ομάδες νομίζω παίρνουν τα φεγγάρια τους όπως το λες. Πιστεύω ναι, όταν θα λυγιώσει η ευρωπαϊκή πορεία νομίζω θα είναι καλύτερα για τον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είπαμε, όπως σας είπα, άλλο να παίζεις με τότε την Dortmund και τη Real και άλλο με Σαλαμίνα και την Αλκίν και ξέρω, χωρίς καμία υποτίμηση προς τις Κυπριακές ομάδες, αλλά είναι η πραγματικότητα. Να μας κάνεις και μια πρόβλεψη για το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ στη Γερμανία. Πιστεύω ότι ο ΑΠΟΕΛ θα χάσει επειδή η έδρα της Dortmund είναι μια πολύ καυτή έδρα, πιστεύω. Θα προσπαθήσει, μακάρι να πετύχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το εύχομαι.